Τώρα θα πάμε να δούμε για την επιρροή που έχουν οι πολιτικές εξελίξεις και οι πολιτικές κινήσεις στην οικονομία, διότι αυτό είναι που μας ενδιαφέρει από εδώ και πέρα. Και αυτό θα το συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Κόλλια, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Τάκη. Καλημέρα, κύριε Σοκράτη. Στην δήλωση που κάνατε πριν λίγες μέρες για την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο, είχατε πει ότι το τέλος του δρόμου της κρίσης θα το δούμε μόνο αν δείξουμε την απαιτούμενη των περιστάσεων σοβαρότητα και δεν παρασυρθούμε και πάλι σε παραχολογία που δυστυχώς όλοι την έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά στο παρελθόν. Όλα όσα ακούτε τις τελευταίες εβδομάδες μετά την έξοδο από τα μνημόνια, θεωρείτε ότι οδηγούν προς αυτό που είπατε εσείς ή προς την αντίθετη κατεύθυνση? Κοιτάξτε, ελοχεύει ο κίνδυνος από τη στιγμή που μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, σε έντονα προεκλογική περίοδο, να διοριστήσουμε και πάλι και να κάνουμε τα ίδια λάθη, να ξεκινήσουμε την παροχολογία, τις υποσχέσεις, και αυτό θα δούμε αν ισχύει περισσότερο από ποτέ στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, εκεί που θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, θα κάνει τις εξαγγελίες του και που θα μιλήσει και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς αυτό που πρέπει να πούμε και οφείλουμε να πούμε ως Οικονομικό Επιμελητήριο είναι ότι αυτά που μας έχουν οδηγήσει μέχρι εδώ, να περάσουμε τρία προγράμματα προσαρμογής και να έχουμε βαριές υποχρεώσεις για το μέλλον, που εκτείνεται μέχρι και 100 χρόνια μετά, νομίζουμε ότι δεν πρέπει να τα ξαναζήσει η χώρα. Οι πολίτες αυτής της χώρας δεν αντέχουν πλέον αυτού του είδους την πολιτική, και αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε. Όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, οι αγορές δεν βλέπουν ούτε το ότι βγήκαμε από το μνημόνιο, δεν βλέπουν... Το δεκαετές είναι κολλημένο στο 4,2 και μετά τον ανασχηματισμό, που είναι ένα επιτόκιο ακριβώς απαγορευτικό για δανεισμό, έτσι. Ακριβώς, είναι ένα επιτόκιο απαγορευτικό να βγουν στις αγορές. Όπως είπα και πριν, δεν βλέπουν ούτε ανασχηματισμούς. Αυτό που κοιτάζουν οι αγορές είναι αν επιδείξεις τη σοβαρότητα που πρέπει να επιδείξεις, συνεχίσεις το δρόμο των μεταρρυθμίσεων, κάνεις τις αλλαγές εκείνες που χρειάζεται η οικονομία σου για να αυξηθεί το ΑΕΠ, να δημιουργηθούν επενδύσεις, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Αυτά είναι που θα οδηγήσουν σε μακροχρόνια και βιώσιμη και διατηρήσιμη ανάπτυξη και όχι παροχολογική. Μεταξύ σοβαρό και αστείο, φαντάζομαι το έχετε ακούσει και εσείς σε συζητήσεις τις τελευταίες μέρες, ενώ περιμέναμε πώς και πώς να φύγουμε από τα μνημόνια και από τις εντολές των ξένων και όλα αυτά, ακούω πολλούς να λένε ότι πάλι καλά που θα υπάρχει και αυτή η εποπτεία, διότι αν μας άφηναν μόνους μας, θα αρχίζαμε το δώσε, πάρτα όλα κλπ. Και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα φτάναμε εκεί που με τόσο κόπο και χρόνο πολύ προσπαθήσαμε να φύγουμε. Τελικά θεωρείτε ότι αυτή η περίφημη μεταμνημονιακή εποπτεία μπορεί να λειτουργήσει ως ασφαλιστική δικλίδα για να μην επιστρέψουμε στο κακό φαύλο παρελθόν? Νομίζω ότι όσο δεν εμπνέουμε την εμπιστοσύνη εκείνη και δεν δείχνουμε την απαιτούμενη σοβαρότητα ως χώρα προς τους ξένους, προς τις αγορές, προς τους εταίρους μας, νομίζω ότι αυτό που λέτε είναι αληθές. Λειτουργεί δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση της εμπιστοσύνης αυτή η εποπτεία, η αυξημένη εποπτεία που θα έχουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, εποπτεία που δεν ήταν το ίδιο αυξημένη και σε άλλες χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια. Σε εμάς δεν υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη προς τους πολιτικούς ότι δεν θα διοριστήσουν και πάλι στα ίδια λάθη. Νομίζω ότι πρέπει να επιδείξουμε σοβαρότητα στα δημοσιονομικά μας, να κρατήσουμε το δρόμο που έχουμε κρατήσει, να επιδείξουμε σοβαρότητα στην προσέλκυση επενδύσεων, ούτως ώστε να μην συζητάμε για το αν θα πάρουμε μια παράταση 6 μηνών για να μην μειωθούν οι συντάξεις, αλλά να μην μειωθούν οι συντάξεις καθόλου και πέρα από το εξαμήνου. Και όλα αυτά θα γίνουν μόνο με τη δημιουργία του περιβάλλοντος εκείνου που θα αυξήσουν το ΑΕΠ της χώρας. Θα γεμίσουν με τον τρόπο αυτό και τα ασφαλιστικά ταμεία από έσοδα και η εφορία από έσοδα, και δεν θα χρειαστεί να πάρουμε άλλες δημοσιονομικές παρεμβάσεις τέτοιες που η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να τις σηκώσει άλλη κοινωνία. Βέβαια. Τον ανασχηματισμό πώς τον είδατε εσείς και πώς θεωρείτε ότι μπορεί να λειτουργήσει και σε επίπεδο οικονομίας και αγοράς, λέω και εσωτερικά, γιατί εξωτερικά είδαμε ότι δεν υπάρχει καμιά μεταβολή στο επιτόκιο, και αν θεωρείτε θετικό και θετικό μήνυμα προς όλους το γεγονός ότι το οικονομικό επιτελείο, που κατά γενική ομολογία είναι ένα επιτυχημένο γενικό οικονομικό επιτελείο, αφού οδήγησε τη χώρα στην ολοκλήρωση ενός προγράμματος, αν θεωρείτε ότι είναι θετικό μήνυμα ότι μένει όπως ήταν στο Υπουργείο? Κοιτάξτε, τον ανασχηματισμό δεν μπορώ να τον κρίνω, με την έννοια ότι αυτό που είπατε κι εσείς, ο βασικός κορμός για τα θέματα της οικονομίας παραμένει ο ίδιος, δεν υπάρχουν αλλαγές.
Και αυτό δεν είναι αρνητικό, είναι θετικό. Δηλαδή, από τη στιγμή που βγήκαμε από το μνημόνιο, να δούμε από εδώ και πέρα πώς μπορούμε με το ίδιο οικονομικό επιτελείο και με την εμπιστοσύνη που εμπνέει αυτό το επιτελείο στους ξένους, να φτάσουμε στην επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας. Το ζητούμενο είναι να δούμε επιτέλους ένα παραγωγικό μοντέλο καινούριο, να δούμε ένα σχέδιο ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που αυτό θα κατευθύνει και ευρωπαϊκούς πόρους σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, αυτά που έχουμε επισημάνει ως πόρους εδώ και πάρα πολύ καιρό, και επιτέλους να δούμε μία τομή στο φορολογικό σύστημα, μία αλλαγή στο φορολογικό σύστημα με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές και μία τομή στο ασφαλιστικό σύστημα με χαμηλότερες εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν μπορούν να ανταποκριθούν από τη στιγμή που φόροι και ασφαλιστικές εισφορές πλέον απομειζούν το 70% του εισοδήματος. Άρα, να υποθέσω με βάση αυτό που μου λέτε ότι βλέπετε θετικά την εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη περί κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου και την πρόσθετη δήλωση του κυρίου Σταϊκούρα εδώ σε εμάς πριν από 2-3 μέρες, ότι ναι, μεν αυτό θα γίνει, αλλά θα γίνει μόνο με συμφωνία και της άλλης πλευράς, διότι και ο νόμος Κατρούγκαλου είναι μια, ας το πούμε έτσι, μνημονιακή υποχρέωση που πρέπει να, όταν αλλάξει, να αλλάξει με συμφωνία. Μόνο θετικά μπορούμε να το δούμε. Κύριε Τάκη, ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ένας κακός νόμος. Mm-hmm. Είναι ένας νόμος που θα εκθέσει ακόμα και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, από ό,τι διαβάζουμε, γιατί έχουν προσφύγει όλοι. Και επιστημονικοί και όχι μόνο φορείς. Δεν μπορεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας να κρατάει το 30% του τζίρου του και το 70% να το δίνει στο κράτος. Και το 30% του τζίρου του για να ανταπεξέλθει σε όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Αυτό είναι. Συν την προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά κλπ. Όλα αυτά που γνωρίζουμε. Βάζοντας θα είναι 70% σε φόρους και ασφαλιστικές φορές. Αυτό είναι δίμευση εισοδήματος και δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Επομένως, μόνο θετικά μπορούμε να δούμε αυτή την εξέλιξη, ότι θα καταργηθεί αυτός ο κακός νόμος. Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε μαζί, αλλά θα τα πούμε όταν θα έχουμε χειροπιαστές της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, και τότε θα έχει ένα νόημα και εσείς από οικονομικής πλευράς πια να μας δώσετε το σχόλιο σας και την κρίση σας, και να δούμε αν τελικά αυτό που είπατε στο τέλος της δήλωσής σας, δηλαδή να μην ξαναοδηγηθούμε στο παλιό κακό παρελθόν, θα είναι πραγματικότητα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αλλά και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που πάντα είναι εν δυνάμει Πρωθυπουργός, ή αν τελικά έχουμε κάτι διδαχθεί από όλα αυτά που πάθαμε τα τελευταία 8 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα.